Μητσοτάκη με την ψήφο του Σιμπηλίδη. Ένα αυτό. Και δεύτερον, να δούμε αν τα ακροδεξιά υπόγεια της συντηρητικής πολυκατοικίας, το Λάος, που έχει επιβάλει τη γραμμή του στη Νέα Δημοκρατία τώρα στο εθνικό ζήτημα και σε μια γενικότερη φυσιογνωμία και μια ρητορική, αν αυτό δεν είναι τερατογένεση. Η αριστερά, διότι εγώ ως αριστερός μιλάω, δεν μιλάω ως φιλαρούχας ο οποίος μπαινοβγαίνει σε διάφορα μαγαζιά για να γίνει βουλευτής ή να φυλάξει τα οπισθιά του, από τη δεκαετία του 90 είχε σαφή θέση και το βάθος αυτής της θέσης το επαναλαμβάνω τώρα, ότι βοηθώντας, γιατί βοηθάει η υπερδύναμη Βαλκανική Ελλάς, το κράτος της Φιρόμ, να αποκτήσει μια ενοποιητική διαδικασία, να μπει σε μια εθνογένεση, στην οποία να μην τραβάνε από τη μια οι Αλβανοί με το μεγαλοειδατισμό του Κωσόβου και της Μεγάλης Αλβανίας των τυράννων και από την άλλη μόνοι τους οι Σλαβομακεδόνες να προσπαθούν να κρατηθούν σε μια κίτς εθνογένεση με Μεγαλέξανδρους και ασπίδες και κοντάρια. Εμείς βοηθάμε αυτό που έπρεπε να είχαμε κάνει από τον καιρό του διαμελισμού της Γιουγκοσλαβίας και τότε η Ελλάδα ισχολείται με τα Πάμπερς και όχι με τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες μας επηρέασαν. Τους Αλβανούς Μακεδόνες, κύριε Ξηδάκη. Βοηθάτε. Είπαμε. Βοηθάτε. Είναι citizenship. Δεν σας διέκοψα ένα λεπτό. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα και σε αυτή την ιστορική στιγμή δεν που βρίσκεται η χώρα. Όμως αυτό. Θα περάσει στην κοινωνία. Θα περάσει. Έχει, και εκεί ευθύνη έχει και το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό προσωπικό που λέει κατά συνθήκην ψεύδι ή μισές αλήθειες. Έχουν ευθύνη οι δημοσιολογούντες και εμείς με ύψιλον οι δημοσιογράφοι και οι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι επίσης θα μπορούσαν να διαφωτίσουν τον ελληνικό λαό, να δούμε πού βαδίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το 2018, μετά από μια οκταετή μεγάλη ύφεση, γονατισμένη και υπόδουλη από τη χρεοκοπία, με τεράστιες ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή, με την Τουρκία πιο ανήσυχη και γεωπολιτικά σταθή από ποτέ, με τις μετατοπίσεις όλων. Όταν όμως οι αναγκαίες. Κύριε Παπαδάκη, μια παρατήρηση. Το 1992 δεν είχαμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά και να τα λέμε με παρησία και ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό. Το 1992 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός ο οποίος αναγνώρισε το Ισραήλ. Έτσι, για να θυμόμαστε λίγο την ιστορία. Δεν έχουμε άλλο και χρόνο. Αυτό το οποίο. Ναι, αλλά να μην. Εγώ λέω ότι το Λάος της δεκαετίας του 90 και του 2000 δίνει γραμμή στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Και όποιος είναι έντιμος παρατηρητής, είδε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είδε έναν άνθρωπο ο οποίος με παρησία και υπευθυνότητα παρουσίασε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητείται, κύριε Ξηδάκη. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε να διαχειριστούμε τα τετελεσμένα της αποτυχίας της συμφωνίας την οποία διαπραγματεύτηκε. Δεν υπάρχουν ούτε τετελεσμένα ούτε αποτυχία. Υπάρχουν εξελίξεις. Κύριε Ξηδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ήταν μια ήπια και πολιτισμένη συζήτηση. Εμείς αυτό περιμέναμε από εσάς και σας ευχαριστούμε.